Ας ξεκινήσουμε από τους γιατρούς, αυτό που αποκάλυψες. Από τους γιατρούς. Έχει, ναι. Έχει και από την Κρήτη γιατρούς. Από παντού, από όλη την Ελλάδα. Είναι 3.000 γιατροί από όλη την Ελλάδα. Των οποίων τα IBAN έχουμε, δηλαδή τους λογαριασμούς τραπεζικούς, μέσω των οποίων κατέθεται η εταιρεία Pfizer, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο, διάφορα ποσά, μεγάλα ποσά, προκειμένου αυτοί να γράφουν σε οριδών φάρμακα που αφορούσαν τη χοληστερίνη. Τη χοληστερίνη. Το Lipitor, δηλαδή η μισή Ελλάδα παίρνει Lipitor. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο πώς έγινε αυτή η ιστορία, η οποία προκύπτει από αποκαλύψεις στελέχους της Pfizer που τα κατήγγειλε αυτά στην αμερικανική χρηματαγορά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ιστορία, δηλαδή. Υπάρχει και το γενικότερο κομμάτι, δηλαδή πώς μας κάνουν αρρώστους μέσα σε μία νύχτα. Το 1997 μπήκαν σε κυκλοφορία οι στατίνες. Οι δραστικοί ουσίες, δηλαδή, περιέχουν τα φάρμακα για τη χοληστερίνη. Βγήκαν λοιπόν όλοι και είπαν για τη νέα ανακάλυψη. Βγήκε η Παγκόσμια Επιτροπή Υγείας, μάλλον η Αμερικανική Επιτροπή Υγείας, και κατέβασε το όριο της χοληστερίνης από το 240 που ήταν τότε στο 200. Δηλαδή, μας κατέστησε εμένα σε μια βραδιά με μια ανακοίνωση όλους πιθανούς άρρωστους. Γιατί αν οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν από 200 στο 240, άμα σου λέει ότι είναι 200 το όριο, σε κάνει άρρωστο κατευθείαν. Είχε την εποχή εκείνη ένα δημοσίευμα η Washington Post, που δεν ήταν το hot dog στην μικρή Ελλάδα, μια μεγάλη εφημερίδα. Η Washington Post ήταν ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι τα 6 μέλη της Επιτροπής που αποφάσισαν κάτι τέτοιο από τα 9 έτρεχαν 3-5 προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τις εταιρείες που προωθούν τις στατίνες. Μόνο ένας από αυτούς ήταν ανεξάρτητος. Και αυτό είναι, και άμα θες και να ανοίξω μια παρένθεση, η απάντηση σε αυτούς που θέλουν επιστήμονες και πανεπιστήμια επιχορηγούμενος από εταιρείες. Εδώ καταλήγει. Ο επιστήμονας που είναι επιχορηγούμενος από την εταιρεία θα πάει κάποια στιγμή και θα σε βγάλει άρρωστο επειδή η εταιρεία θέλει να παίξει το φάρμακο που βγάζει. Κλείνει η παρένθεση. Μια χαρά το προσδιορίσες. Μια χαρά. Αφού λοιπόν λειτουργήσε από το 1997 μέχρι το 2011 αυτή η παροχή των φαρμάκων, των στατινών με πατέντα, γιατί μία εταιρεία έχει την πατέντα, η Pfizer, όταν κατέπεσε η πατέντα, δηλαδή όταν μπορούσαν και άλλες εταιρείες πια να βγάλουν το φάρμακο, έπεσε η πατέντα, τότε ανακοίνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι οι στατίνες έχουν σοβαρές παρενέργειες που αφορούν καρκίνους, που αφορούν μυοπλασίες, που αφορούν τερατογενέσεις, που αφορούν προβλήματα σε εγγύους και χίλια δυο. Δηλαδή τι κάνουν ουσιαστικά, γιατί το θέμα είναι το σκανδαλώδες στην Ελλάδα, ότι χρημάτισαν κανονικά 3.000 γιατρούς, ονομάδους, αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν μια στατιστική έρευνα. Είναι ότι όλη μέρα είμαστε έρμια στα χέρια πολυεθνικών. Δεν υπάρχει καμιά λειτουργία κρατική ελέγχου. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία ή ευαισθησία για το αν αυτά τα οποία μας χορηγούν, μας ταΐζουν, είναι. Και αναφέρομαι και στα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Είναι πραγματικά ασφαλή. Αλλά για να πάμε στην Ελλάδα, δηλαδή είναι. Θα το χαρακτηρίσω ξεφτύλα, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Επιστήμονας άνθρωπος να παίρνει 500 ευρώ στο λογαριασμό του για να γράψει στατίνες σε ένα γεροντάκο. Να τον ταλαιπωρήσει δηλαδή, να τον βάλει σόνι και καλά σε μια φαρμακοδοσία μόνο και μόνο για να βγάλει χρήματα. Αυτό είναι έγκλημα. Ωχ, Παναγία μου, εγώ και μόνο αυτά που ακούω να λες. Δεν πιστεύω να παίρνει Lipitor. Όχι, δεν παίρνω εγώ Lipitor, αλλά ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία παίρνει. Ναι, βέβαια και παίρνει η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Η μισή Ελλάδα και πάνω παίρνει Lipitor. Ξέρεις όμως Κώστα, με αυτά που λες, εγώ αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεται και ο απλός κόσμος ότι με μία απλή ερευνούλα την οποία έχουν χρηματοδοτήσει πολυεθνικές και με μία δίθεν ανεξάρτητη επιτροπή περνάει ό,τι θέλει. Ναι, προφανώς και περνάει ό,τι θέλει. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Όταν έχεις αυτό που λέγαμε επιστήμονες. Λέει τώρα δεν, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν χρήματα να δώσουν οι εταιρείες. Ποιες εταιρείες θα δώσουν? Θα δώσουν οι φαρμακευτικές που έχουν λεφτά. Θα δώσει Coca-Cola που έχει λεφτά, θα πάει και την έρευνα εκεί που θέλει. Και αφού την πάει όπου θέλει την έρευνα, την ώρα που ο άλλος θα είναι μεγάλος επιστήμονας επειδή του χορήγησε τα χρήματα και τις δυνατότητες και την προβολή μια εταιρεία, θα έρθει η εταιρεία για να του πει τώρα: εντάξει, μωρέ, σε αυτή την έρευνα που έχει βγάλει, πέτασε το στοιχείο απ' έξω, μην σταματήσουμε για τη χρηματοδότηση. Τι θα κάνει ο γιατρός? Σωστά. Έχεις υπολογίσει πρόχειρα με βάση τους κωδικούς που έχεις για τι ποσά μιλάμε συνολικά στην Ελλάδα? Για πάνω από 450 εκατομμύρια. Για πάνω από 450 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Μιλάμε για μια φαρμακευτική δαπάνη την εποχή εκείνη που τους έχουν τσιμπήσει, δηλαδή 450 εκατομμύρια, και αυτή έπαιρνε από 25-30%. Δεν μου λες Κώστα, εντάξει, περισσότερα στο hot dog που εξακολουθεί να κυκλοφορεί. Δεν μου λες Κώστα, χθες βγήκε η είδηση για τη Siemens. Ναι. Για τους 60 νοματέους. Χριστοφοράκου και Καραβέλα, βέβαια. Ναι, είναι προσέξτε τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε φορά στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δωροδοκούν. Αλλά δεν υπάρχει ξανά αυτός που δωροδοκήθηκε.
Δηλαδή αυτό το φαινόμενο να δωροδοκείται κάποιος, να το ξέρουμε όλοι, να το παραδέχεται η δικαιοσύνη ότι υπήρχαν άνθρωποι που δωροδοκήθηκαν, αλλά να μην δούμε στη φυλακή αυτούς που δωροδοκούνται, πέραν ενός-δύο υπαλλήλων τότε ενδεχομένως. Δηλαδή είχε βγει εκείνος, θυμάστε εκείνο και τον κύριο Μαντέλη, που είχε βγει και είχε πάρει ένα ποσό το οποίο είπε ότι πήγε στο Πασόκ. Άρα λοιπόν κάποιος δωροδοκήθηκε, είτε ο κ. Μαντέλης είτε το Πασόκ. Δηλαδή πρέπει να τα βρούμε μεταξύ τους. Αν τα πήρε το Πασόκ ή ο Μαντέλης. Πάντως κάποιος από τους δύο δωροδοκήθηκε. Πού είναι αυτή η ιστορία? Για να μην πούμε τώρα που είναι η Χριστοφοράκη και όλοι αυτοί, αλλά πού είναι αυτοί που δωροδοκήθηκαν? Ξέρουμε ότι όλο το πολιτικό σύστημα, σχεδόν όλο το πολιτικό σύστημα, για να μην είμαστε και άδικοι, δωροδοκήθηκε από τις Siemens. Το έχουν πει στελέχη γερμανικά, το έχουν πει στελέχη της Siemens, το έχουν πει Έλληνες εισαγγελείς κλπ. Ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν? Ο κύριος, αν θυμάμαι, ο κύριος Τσίπρας, όταν συναντήθηκε με τον Σόιμπλε στη Γερμανία τότε που ήταν αυτή η περίφημη επίσκεψη, του είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Του λέει η γερμανική εισαγγελία έχει στα χέρια της την κατάθεση Χριστοφοράκου που κατονομάζει που έδωσε τα λεφτά. Γιατί δεν τη δίνετε στην Ελλάδα αφού θέλετε να χτυπηθεί η διαφθορά? Ερώτημα αυτό, έτσι. Πολλά τα ερωτήματα, αλλά θέλω να σου πω, και εδώ βάζω τώρα την πολιτική διάσταση, ότι την ίδια ώρα έχουμε έναν πολιτικό αρχηγό που σέρνεται πια γύρω από αυτές τις υποθέσεις, έδωσε χθες και τη δική του εκδοχή. Έχουμε φήμες για έναν ακόμη πολιτικό αρχηγό και έχουμε μπροστά μας και μια πορεία για τους 180, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ας τα πάρουμε ένα, από ποιον θες να ξεκινήσουμε? Από ποιον νομίζεις εσύ, Κώστα μου? Α, φέρεις τις φήμες για τον Τσίπρα? Ναι, ναι. Ναι, εντάξει τώρα. Βγήκε αυτή η φήμη, πλανάται εδώ και καιρό, έτσι, μια φημολογία ότι δήθεν ή ότι έχει σχέσεις με την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Και ότι τρώνε μαζί στο κολλάζ. Στο μπρεκολάζ. Το μπρεκολάζ, για όσους δεν ακούνε στην Κρήτη και δεν ξέρω, έχω πάει εγώ μια φορά, γι' αυτό μπορώ να το περιγράψω έτσι. Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι πριβέ. Δηλαδή πάνε οι πλούσιοι και αυτοί που δεν θέλουν να τους ενοχλεί η πλέμπα. Πάνε και έχουν κάποιο δικαίωμα ισόδρομο. Δεν μπορούν να πάνε να πιούν από το εκεί πέρα. Πρέπει να είσαι μέλος του κλαμπ. Του κλαμπ, ναι. Εκεί λοιπόν, που προσέξτε τώρα, εκεί που είναι όλοι αυτοί οι επώνυμοι ή πλούσιοι ή καβαλημένοι, όπως δεν θα τους πει κανένας, που θα τους βλέπανε τα πιο έτσι, τα πιο παράξενα και διαρριμητικά μάτια και που γνώριζαν σίγουρα τις δύο κυρίες, θα πήγαινε τώρα ο Τσίπρας για να γευματίσει μαζί τους, γιατί δεν υπήρχαν ταβερνία ή σπίτια για να γευματίσει εκεί, έπρεπε να τις δει. Θα διακινδύνει δηλαδή κάτι τέτοιο, δεν νομίζω. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και αποδείξεις για όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι απόδειξη ότι γευμάτισαν στο τραπέζι δίπλα στην τουαλέτα, και αφού υπάρχει τραπέζι δίπλα στην τουαλέτα. Ναι, σωστά. Άρα γευμάτισαν και οι ίδιοι. Γιατί σαν να λέμε ότι αυτός που το δημοσίευσε, για να το κάνει, τα πήρε από κάποιον σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, που είναι δίπλα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου και λέγεται Τρία Πουλάκια Κάθονταν, και αφού υπάρχει το μαγαζί, άρα ισχύουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι η γνωστή ιστορία που λέω τη μισή αλήθεια, και όταν σε πείσω ότι το πρώτο κομμάτι της αλήθειας το οποίο λέω ισχύει, τότε σε πείθω και το άλλο κομμάτι που είναι ψέματα. Γιατί τώρα αυτή η ανάρτηση, κατά τη γνώμη σου? Κοίτα, αν δεις τα γκάλωπ, νομίζω είναι καθαρό. Ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο ο Τσίπρας, δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο πια, έχει ψηλά ποσοστά. Προσπαθούν τώρα να βγάλουν διάφορα δεξιά-αριστερά, ότι ξέρεις και αυτός τώρα θα προσκυνήσει το σύστημα και πιο ριζοσπαστικό ήταν και αλλαγή. Εδώ μιλάμε για μία από τα ίδια. Όταν δεν μπορούν να σε πείσουν ότι οι ίδιοι είναι καλοί, προσπαθούν να πείσουν ότι οι άλλοι είναι κακοί όπως οι ίδιοι. Οπότε μία ή άλλη το θέμα. Την ίδια ώρα όμως έχεις και έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος χθες με δηλώσεις το πήρα πάνω του και είπε ότι όλα αυτά θα καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος, και επιχειρεί να κλείσει και την κουβέντα, ενώ τη offshore του Γιώργου Καρατζαφέρη. Προσέξτε τώρα, γιατί κατηγορείται τον άνθρωπο, ναι, ότι έχει offshore. Δεν έχει μόνο τρεις offshore, ήταν και μέλος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Σωτηρία ΕΠΕ. Τι είναι αυτό? Η Σωτηρία ΕΠΕ είναι εκείνη η εταιρεία που είχαν συστήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης και ο Παπαδήμος για να σώσουν την Ελλάδα. Ωραία. Γιατί γελάς, Γιώργο? Σωστό όμως. Δηλαδή προσέξτε τώρα, έχουν βγει και χτυπάνε τον Καρατζαφέρη και καλά τον κάνουν, γιατί από ό,τι φαίνεται η ουρά είναι πολύ μεγάλη. Αλλά το χτυπάνε αυτοί με τον οποίο εμπιστεύτηκαν και θεώρησαν ικανό για να κυβερνήσουν και να σώσουν την Ελλάδα, όταν προσέξτε, λίγο πριν το κάνουν αυτό, δηλαδή λίγο πριν συγκυβερνήσουμε τον Καρατζαφέρη, ο κ. Μημαράκης, ως υπουργός άμυνας, είχε βγει στη Βουλή και είχε πει ότι ο Καρατζαφέρης τον πιέζει και για τα υποβρύχια και τις τορπίλες, και είχε φωτογραφίσει την συνεχή υποβολή ερωτήσεων από την ομάδα του ΛΑΟ στον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την είχε χαρακτηρίσει πολιτική αλητεία και τους είχε αποκαλέσει νονούς, λέγοντας ότι από κάπου τα παίρνουν για να τα κάνουν όλα αυτά. Υπονόντως τα παίρνουν, και πήγαν και κάνουν μετά
πήγαν και κάναν μετά κυβέρνηση. Και μετά από την κυβέρνηση ανακαλύπτουν τους offshore και όλα, ούτε γάλα ούτε ζημιά, όλα καλά, όλα ωραία. Δεν δηλαδή, είναι πράγματα αυτά. Που όμως κατά τη γνώμη σου έχει βάση η ιστορία των offshore. Προφανώς και έχει βάση. Και πρέπει να βγει όχι ο Καρατσοφέρης μόνο, πρέπει να βγουν και αυτοί που έκαναν 23 και πλέον ερωτήσει στη Βουλή. Ναι. Γιατί μια εταιρεία η οποία είναι εταιρεία όπλων πληρώνει κάποιον ο οποίος δεν είναι υπουργός άμυνας. Τον υπουργό άμυνας τον πληρώνει για να υπογράψει συμβάσεις. Έλα μου ντε, ένας απλός βουλευτής είναι στην ουσία. Αυτόν που δεν είναι υπουργός άμυνας δεν τον πληρώνει για να διαμορφώσει ένα πολιτικό κλίμα, σωστά. Δηλαδή να βγαίνει ως εθνικιστικό κόμμα και να πιέζει το όνομα της ανάγκης που έχει η Ελλάδα να προστατευτεί από την Τουρκία να αγοράζει όπλα. Με ποιο τρόπο το κάνει αυτό, με ομιλίες στη Βουλή και με ερωτήσεις στη Βουλή. Ποιοι έκαναν τις ερωτήσεις στη Βουλή, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν πρέπει να ερευνηθούν λοιπόν να δούμε αν αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά από όσο είπα στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί μου κάνει τιμή να βγει μια ερώτηση, να βγει σε μια συνέντευξη. Δεν πρέπει να απαντήσει ο Άδωνη Γεωργιάδης αν είναι συνένοχος ή Φλάξ. Δεν πρέπει να απαντήσει δηλαδή αν συνένοχος Γαρ έκανε τις ερωτήσεις ή αν Βλάκας δεν καταλάβαινε ότι το χρησιμοποιούσε ο Καρατζαφέρης για να τα παίρνει αποτηρίες όπλων. Και να βάλουμε και το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Γιατί βγαίνουν όταν τους γράψεις κάτι, λέει υπάρχει πόθεν έσχες στη Βουλή. Ποιο πόθεν έσχες υπάρχει στη Βουλή. Υπάρχει έσχες. Πότε έγινε έλεγχος του πόθεν. Δηλαδή, γιατί τον κύριο Καρατζαφέρη δεν τον έχουν βρει τόσο καιρό. Γιατί δεν κάνουν έλεγχο του πόθεν έσχες. Ούτε δειγματοληπτικά. Και γιατί δεν έχουν βρει και τους άλλους Καρατζαφέριδες. Γιατί να παραφράσω τη φράση του 1-2 πολλά Βιετνάμ, 1-2 πολλοί Καρατζαφέριδες είναι στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Με offshore και μετά. Και όταν βγάλαμε την offshore του κυρίου Βουλγαράκη. Ναι. Και ο Βουλγαράκης έβγαινε και έλεγε ότι όλα θα είναι ψέματα. Και είχαμε την καρτέλα από την Λίστα Λαγκάρτ. Παρ' όλα αυτά το έλεγε. Και δεν βγήκε ούτε ένα συνάδελφό να πει τι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει έρευνα, δειγματοληπτικά. 300 βουλευτές έχουμε. Να ελέγξουν 10, ρε παιδί μου. Να ελέγξουν τους εκατομμυριούχους. Ο κύριος Βενιζέλος είναι ένας εκατομμυριούχος της Βουλής. Όταν το στριμώχνουμε, βγαίνει και λέει: έχω πρίκα. Ποια πρίκα έχει. Η εταιρεία της γυναίκας του ήταν υποπτώχευση και πήρε ένα εκατομμύριο ευρώ ο κουνιάδος του. Δάνειο από το ΤΑΦΤΑΦ την ώρα που ήταν σε διαδικασία πτώχευσης. Ποια πρίκα έχει. Και εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος έχει κλέψει, αλλά δεν πρέπει όταν τόσα πράγματα λέγονται γύρω από μια ομάδα βουλευτών η οποία έχει λεφτά. Δεν τα κρύβει, δεν υποθέτουμε ότι έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Δεν πρέπει να γίνει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος. Πες μου κάτι, αυτό το κλίμα που δημιουργείται και που αφήνει μια αίσθηση στον πολίτη που ξέρεις ότι τραβάει τον παθόν τον τάραχο από τον Έμφυα μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού. Είναι ότι, άρα όλοι τα πιάνουνε, τους έχουν πιάσει με τη γίδα στην πλάτη, τους κρατάνε και γι' αυτό δεν κουνιούνται. Αλλά αυτό δεν λέει ο κόσμος. Αυτό ισχύει σε έναν βαθμό, έτσι. Ποιος να κουνηθεί, υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν κουνιούνται. Υπάρχει μια μικρή ομάδα που πιστεύει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι μια, έχει την ιδεολογία της. Είναι νεοφιλελεύθερο οτιδήποτε. Λέει, μα εδώ το κράτος και λοιπά και κάναμε και ράναμε. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα η οποία είναι. Δεν είναι αθώο, αλλά είναι για το μεροκάματο. Δηλαδή, σου λέει τώρα να έχουμε ανακατοσούρα, να μην βγω βουλευτής, θα τρώω, θα πίνω το επάγγελμα που κάνουν Πασόκ, το επάγγελμα που κάνουν Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια, τι να κάνω. Και υπάρχει τρίτη ομάδα που τα έχει πάρει. Όλα αυτά όμως δεν φτιάχνουν ένα μείγμα, Κώστα, για τους 180 εκονάκων. Δηλαδή, άμα ο άλλος, το λέω διότι το υπενόησε και αρχηγός άλλου κόμματος, κύριος Καμένος. Ναι. Και ήρθε εχθές ο κ. Καρατζαφέρης και είπε ότι θα δείτε ότι έρχεται και η σειρά του Καμένου του κόμματός του. Ναι. Λένε εδώ για εισβολές του ΣΔΟΕ και πιέσεις σε βουλευτές. Οι ίδιοι τα λένε. Δεν ανακαλύπτω εγώ την Αμερική. Και λέω αυτό το κλίμα. Έτσι θα πάμε να φτιάξουμε μια προεδρική πλειοψηφία. Ναι, έτσι θα τη φτιάξει την προεδρική πλειοψηφία. Είτε με εισβολές του ΣΔΟΕ, είτε με απειλές, είτε με εκβιασμούς, είτε με υπονοούμενα. Και να σου πω κάτι. Το μεγάλο ερώτημα που το έχω βάλει και άλλη φορά όταν έμπαινε το θέμα εκλογών. Δεν μπορεί όποτε γουστάρουμε. Και όποτε μας συμφέρει οι εκλογές να είναι το απάβγασμα της δημοκρατίας και όποτε μας συμφέρει να είναι πρόβλημα για το κράτος, για την δημοκρατία. Λέει, αν πάμε λες σε εκλογές θα αναταραχεί. Και τι θα κάνουμε να αναταραχεί. Το 1989 μέχρι το 1990 ήταν τρεις εκλογικές μάχες. Η Ιταλία κάθε τρεις μήνες είχε εκλογές. Εμείς λοιπόν τώρα όταν βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και όταν είναι δεδηλωμένη η απόφαση του κόσμου με τις ευρωεκλογές που θεωρητικά ή πρακτικά, μάλλον θεωρητικά, ανατρέπει αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα και κυβερνά. Είναι πρόβλημα η δημοκρατία. Κινδυνεύει η δημοκρατία επειδή θα παραπεί ο κόσμος τι θέλει. Έχεις την εντύπωση ότι πάμε σε ένα άκρος πολιτικό πλέον κλίμα. Ναι, νομίζω πως ναι. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, βλέπεις και ιστορικά ότι όταν τα πράγματα ζορίσουν και καλείται ο κόσμος πια να κρίνει με τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πραγματικά γεγονότα που παρακολουθεί στην τηλεόραση, είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω του και εξαιτίας της τσέπης του.
Όταν λοιπόν μπαίνει ένα τέτοιο θέμα, τι γίνεται, γίνεται μια προσπάθεια η κρίση να μεταφερθεί από το πεδίο το προσωπικό και της πραγματικότητας και να πάει σε ένα θεωρητικό. Δηλαδή να πάει στο πεδίο του φόβου. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λιώνουν τα παγάκια. Αν βγει ο Καμένος θα στερέψουν οι κατσίκες. Αν το ένα, αν το άλλο, αν αυτό θα πάμε στην δραχμή. Φεύγουμε λοιπόν από το πραγματικό πεδίο των προβλημάτων και πάμε σε μια θεωρητική ανάλυση για το ποιος είναι ευρωπαϊστής, για το πώς θα μας σώσει ο Βενιζέλος και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το πράγμα, επειδή γίνεται σε θεωρητική βάση και μπορεί να πάει και μέχρι τον εμφύλιο πίσω, θα έχει μια πόλωση. Γιατί πρέπει εσένα να σε πείσουνε ότι δεν πρέπει να ψηφίσεις ή να σκεφτείς με βάση τα όσα σε απασχολούν, αλλά ένα θεωρητικό μοντέλο που θα εφεύρουν προκειμένου να μην καταστραφούν και οι ίδιοι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρχει πόλωση, ναι. Και βλέπεις να υπάρχουν και αποκαλύψεις τέτοια υφής, γιατί από τη μια φτάνουμε να λέμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απ' την άλλη έχουμε τις offshore. Κοίτα, νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός και προχωράνε και οι εισαγγελικές έρευνες από δίπλα, νομίζω ότι θα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που δεν θα είναι καθόλου εύκολα και καθόλου εύπεπτα. Υπάρχει όμως μια τρίπλα εδώ. Θα σου πει ο άλλος και στο λέει και ο πολίτης. Δεν πρέπει και κάποιοι πολιτικοί. Τα λέτε χρόνια, τα λες Κώστα Βαξεβάνη. Δεν πρέπει κάποιοι πολιτικοί να βγουν στα μανταλάκια αφού είναι με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή να το αφήσουμε έτσι στη λογική της πολιτικής συγκυρίας. Όχι, εγώ δεν πιστεύω, σε αυτή την αντίληψη που υπάρχει που λέει η πολιτική είναι κάτι το οποίο μοιάζει με την υψηλή ραυτική και η πολιτική πρέπει να θεωρητικολογεί και η πολιτική πρέπει να μην και να μην και να μην ακουμπάει. Ίσα-ίσα. Προκειμένου η πολιτική και η πολιτική μέιτα με όμοι μικρογιώτα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, την εντυμότητά τους και τον τρόπο που πολιτεύονται, πρέπει να αναμετρηθούν σε εκείνο το τερέν στο οποίο αναμετρέται κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης και ένα κομμάτι το αφορά και την τιμωρία. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κύριος Μιχελάκης, ας πούμε, ο κύριος Μιχελάκης, έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, ας αφήσουμε τις ενδείξεις ενοχής. Ο κύριος Μιχελάκης πρέπει να πάει να δικαστεί όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, στον οποίο θα καταλόγιζαν ότι χρηματίζεται και υπάρχουν κάποια στοιχεία ή κάποιες μαρτυρίες γι' αυτό. Αφού ο Υπουργός κρατάει την δικογραφία, δεν τη στέλνει στη Βουλή, τη βρίσκουμε, αναγκάζονται να τη στείλουν στη Βουλή, πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας, ψηφίζεται η Άρση Ασυλίας, και τώρα που να πάει στο Σώμα, ξέρετε, κυκλοφορούν από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ότι όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της λειτουργίας του ως βουλευτού. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι ο Άκης του Χατζόπουλος είναι αθώος, γιατί οι μίζες που πήρε τις πήρε στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Υπουργός. Λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος που σου στέλνει την καλημέρα του. Να είναι καλά ο Χρήστος. Και επιμένουν γιατί έχει εξαφανιστεί, λέει ο Βαξεβάνης. Είπαμε, δεν έχει ετοιμαστεί ακόμη. Από πού να έχω εξαφανιστεί? Από συχνότητες ραδιοφώνου. Καλά, μη βιάζει, εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ρωτάει εδώ όμως. Δεν ισχύει το ίδιο Κώστα Βαξεβάνη και για τους δημοσιογράφους? Δηλαδή. Εννοεί με χρηματισμούς, μίζες κτλ. Υπάρχουν δύο θέματα με τους δημοσιογράφους. Μάλλον τρία θέματα. Είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που κάνει κάποιους να φοβούνται. Σου λέει πού θα τα βάλω εγώ με τα θηρία. Υπάρχει το δεύτερο κομμάτι που είναι ένας εκμαυλισμός, δηλαδή ακόμα και ο έντιμος δημοσιογράφος αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι βρε αδερφέ, έτσι συμβαίνει σε την κοινωνία. Άμα είσαι δημοσιογράφος που έχει κανένα τζάμπα εισιτήριο, δεν μιλάς και πολύ, να τα έχεις καλά με τα αφεντικό κλπ. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία του χρηματισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρηματίζονται, υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους με αυτόν τον τρόπο. Στόχος δεν είναι δημοσιογραφία, είναι άλλο πράγμα. Ναι, άρα υπάρχει συνολικά θέμα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει συνολικά θέμα. Εγώ έβγαλα ολόκληρο ολοκοτέθκος με δύο συναδέλφους, οι οποίοι πήρανε 500 και 1 εκατομμύριο δάνειο και τους το χάρισε ο τραπεζίτης. Αλλά δεν μπορεί να το σηκώσει κάποιος αυτό το βάρος μόνος του. Πρέπει να κινηθεί και η κοινωνία. Δηλαδή πρέπει και αυτοί που μας ακούν να διαβάσουν κανένα hot dog, να τα αγοράσουν, να το διαβάσουν, να μας ενισχύσουν και να μπορούν να συνεχίσουμε να κάνουμε έρευνα. Να τα πω έτσι, να μια χαρά το είπες.